θέλω να υποδεχτούμε τους ανθρώπους με τους οποίους θα κουβεντιάσουμε απόψε. Τον Λεωνίδα τον Στολτίδη. Έλα, Λεωνίδα. Και τον Σωτήρη τον Αβραμόπουλο. Πάρτε θέση. Θέλω να μου κάνετε έτσι ένα πρώτο σχόλιο, πώς είδατε στις εκλογές, γενικά. Νομίζουμε ότι οι εκλογές ήταν ένα σημαντικό αποτύπωμα το ότι η διέξοδος που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα και βέβαια όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη τη βλέπει περισσότερος κόσμος ως το εργαλείο που χρειάζεται για καλύτερες μέρες, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συντάξεις, για μια κοινωνική πολιτική τέλος πάντων που αρμόζει στην εποχή, στις σύγχρονες ανάγκες. Οι μάχες που έχει δώσει στο πλευρό με όλους τους αγωνιζόμενους από όλους τους κλάδους, τα λαϊκά στρώματα, νομίζω ότι βοήθησαν πολύ στο να αναδειχθεί ότι και αυτό αποτυπώθηκε και στις δημοσκοπήσεις πριν τις πρώτες εκλογές, ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 35% ουσιαστικά, έβλεπε τη θέση του μέσα στους αγώνες και αυτό είναι πάντα ένας όρος για να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και να περάσει με καινούργιους όρους στη μάχη απέναντι σε ένα σύστημα που ούτως ή άλλως είναι προδιαγεγραμμένο πως θα στραφεί εναντίον των συμφερόντων του και το επόμενο διάστημα. Εντάξει, τώρα είναι ιστορία αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές, δηλαδή θα μείνει ένα αποτύπωμα, θα γκουγκλάρεις, θα βγάζεις τα αποτελέσματα, οι βουλευτές θα βγουν από αυτή την εκλογική μάχη που είναι μπροστά. Και αυτό το ελπιδοφόρο στοιχείο, δηλαδή της ενίσχυσης του ΚΚΕ, που ήταν και η μόνη αχτίδα φωτοσμένα μέσα σε ένα κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό, μέσα σε ένα συσχετισμό που διαμορφώνεται όχι μόνο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από το άθροισμα των κομμάτων που στηρίζουν το σύστημα και την ουσία αυτής της πολιτικής, και των μεγαλύτερων και των μικρότερων, πρέπει και τώρα να είναι ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο δυνατό την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή, έτσι ώστε από καλύτερες θέσεις να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε και όλα αυτά τέλος πάντων που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα να ρωτήσω λίγο έτσι κάτι την άποψή σας και την γνώμη και τη θέση του ΚΚΕ για την υγεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γιατί προκύπτουν και πράγματα, ρε παιδί μου, δηλαδή άκουγα τον Πρωτούλη στο ίντερνετ, τον είδα, το είδα live, στο ίντερνετ τον είδα τον Πρωτούλη. Όπου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι συζητάνε για τη Ροδόπη και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το τουρκικό προξενείο και τα λοιπά και πόσο προσανατολιστική είναι η συζήτηση. Και μέσα σε όλα που είπε ότι στη Ροδόπη και εκεί πέρα για την περιοχή που συζητάνε δεν έχει ασθενοφόρο. Στη Χαλκιδική δεν έχει ασθενοφόρο. Έχει ένα. Ένα ίσον. Κανένα. Στη Χαλκιδική επίσης η κατάσταση και είχαμε και περιστατικό στη Χαλκιδική. Το ίδιο και στη Νέα Μάκρη και πραγματικά σκέφτομαι πώς έχουν αυτή την πολιτική που είχε τότε που λέγανε με τις μονάδες εντατικής θεραπείας ότι δεν έχουν μέθει επειδή ξέρεις τα ασθενοφόρα τα χρησιμοποιούν για αρρώστους. Και άμα δεν έχουμε ασθενοφόρα δεν θα έχουμε αρρώστους. Δεν ξέρω πώς έχουν αυτή τη λογική. Πείτε λίγο έτσι τι μπορεί να γίνει με την πρωτοβάθμια υγεία και τη θέση του ΚΚΕ για την περίθαλψη, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Λεωνίδα. Εντάξει, τώρα, όπως και να το προσεγγίσει κανένα, και τώρα οι περισσότεροι εδώ με την πληροφορική, με τον προγραμματισμό, με το AI. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στην κυριολεξία μπορεί να πει κάποιο πλέον ότι αυτές τις μέρες οι κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι να θες να πεθάνεις και να μην μπορείς. Και στα θέματα της υγείας. Μπορούν δηλαδή να σε σώσουν από οτιδήποτε, αρκεί βέβαια να έχεις τα φράγκα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, αν το βάλουμε, βλέπετε ότι το μεγάλο έσχος είναι ότι ουσιαστικά την ίδια την υγεία τη βάζουμε μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου, αν υπάρχει αυτός, του δημοσιονομικού κόστους. Και βέβαια ο Μέγκελ, για τον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής, έβαλε και το όριο, οπότε πλέον οι μέρες που σου μένουν είναι κοστοβόρες και δεν χρειάζεται να ζήσεις παραπάνω. Λες και είχαν βάλει κάποιο όριο για να μην φτάνεις στον τελευταίο στάδιο. Η έλλειψη παντελούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο τελευταίο στάδιο φτάνεις χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόληψη, καμία τέτοια διαδικασία. Από την άλλη πλευρά είναι να το δει κάποιος, γιατί απευθυνόμενος στον κόσμο, τώρα το λέμε λίγο ελεύθερα και σύμφωνα με τα ερεθίσματα που έχει πάρει ο καθένας,
είναι ένα ζήτημα, γιατί πάμε στα νοσοκομεία. Μιλάμε με τον κόσμο, τους υγειονομικούς που έχουν σκάσει, που έχουν απαιτήσεις, προσωπικό λείπει παντού, έχουν τσακιστεί, φεύγουν γιατί δεν αντέχουν άλλο. Ναι, αλλά αν ανοίξει τη συζήτηση τελικά, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να λύσουμε σε πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται το ζήτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ακόμα και με τα καπιταλιστικά δεδομένα δηλαδή. Γιατί μιλάμε για το σήμερα, αν μπορούμε να δώσουμε με όρους μάχης και διεκδικήσουν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και ένα πράγμα δηλαδή χαρακτηριστικό στατιστικά μπορεί να δώσει την εικόνα. 35.000 υγειονομικοί λοιπόν από το σύστημα υγείας, σύμφωνα με τις μελέτες εκεί της ΟΑΓΕ, του συλλογικού της ΟΑΓΕ. Αυτοί οι 35 για να θωρακίσουν συλλογικά υγειονομικοί, ιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί κτλ. Για να μπορέσει να θωρακιστεί το σύστημα υγείας, να μην περιμένουμε σε ουρές, να μας σώσουν, να έχουμε πρόληψη, να μην χρειάζεται να σκάμε λεφτά στους επιχειρηματικούς ομίλους στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αν τους δώσεις όλους μαζί εσύ τους 35.020 τα 100 αύξηση γιατί αυτές είναι οι απαιτήσεις για να καλύψουν τις απώλειες λόγω του πληθωρισμού, συν το 13ο, 14ο μισθό, το κόστος τώρα της κουβέντας τέτοιες, έτσι είναι 1,3 δις το χρόνο παραπάνω. Και για να το καταλάβει κανένας, για να το βάλει μέσα σε μια ζυγαριά γρήγορα, μπορεί να καταλάβει για την προοπτική του ζητήματος, όταν 4 δισεκατομμύρια στον τελευταίο προϋπολογισμό δώσανε παραπάνω στο ΝΑΤΟ, από τα 3 δώσανε 7 δηλαδή, για τις επιθετικές ενέργειες και εκείνο μεγάλη συζήτηση, γιατί δεν πρόκειται, το έχουμε ξεκαθαρισμένο για την άμυνα της χώρας. 15 δισεκατομμύρια δώσανε και μοιράσαν στη συμφωνία μεταξύ τους επιχειρηματικούς ομίλους, στους πιο δυνατούς. Στο TED, το ίδιο, άμα το δείτε, θα φρικάρετε αυτούς που δεν ξέρουν τι βγάζουν. Επιδοτήσεις. 87 δισεκατομμύρια χρωστάει το 0,2 του μεγάλου κεφαλαίου, 100 με 200 επιχειρήσεις αυτές που λέμε ότι το 150 του χρηματιστηρίου βάλανε 300% κέρδη παραπάνω το τελευταίο χρόνο, ρεκόρ 15 ετίας, 87 δις, το 5% που ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ 9 δεκαετία και το ΠΑΣΟ. Λυξιπρόθεσμες οφειλές που εμάς θα μας πάρουν και τα ζώα που λέει ο λόγος, αν χρωστάμε 500 ευρώ με τα νομοσχέδια τους. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος όχι μόνο υπάρχει, επιστήμη και τεχνολογία όχι μόνο υπάρχει, γιατροί και νοσηλευτές όχι μόνο υπάρχουν, αύριο μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα. Φυσικά όμως, δεν πρέπει να λάβει φυσικά όλες αυτές τις παραμέτρους κάποιος για να μπει μέσα στη μάχη με απέτηση, γιατί δεν μπορεί να υποτιμήσει σε καμία περίπτωση την υγεία των γονιών του, τη δικιά του, των παιδιών του, γιατί έρχονται και καινούργιες μέρες. Έρχονται καινούργιες μέρες, οι οποίες με την παρέμβαση της Γκάντα, που το μάζεψε πίσω άρων-άρων, γιατί από την κατακραυγή των υγειονομικών και του λαού μας, τι έφερε, ένα νομοσχέδιο που έλεγε ότι για τα τακτικά και τα έκτακτα θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και θα σε βλέπει όποιον βρεις. Ουρολογικό πρόβλημα έχει, καρδιολόγο βρήκε, αυτό είναι. Και τα μάζεψε. Φυσικά και οι άλλες παρεμβάσεις. Αυτό έρχεται. Έρχεται το επόμενο στάδιο, είναι το, πώς το λένε, το εξορθολογισμός, με βάση και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δύο νοσοκομεία μέτρια λέει να γίνουν ένα πολύ καλό. Και φυσικά με όρους χρηματοδότησης κάθε μέρα και οι ουρές θα γίνονται μεγαλύτερες και οι παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να γίνονται με τους υπηκότητες που θέλουμε και αναγκαστικό μονόδρομος να γίνεται το ιδιωτικό κεφάλαιο. Και όταν γίνεται όσο πιο μονόδρομος το ιδιωτικό κεφάλαιο, τόσο περισσότερο θα πετσοκόβει, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να πουλάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Θα κάνω κι εγώ ένα σχολείο μικρό, γιατί ζούμε το θέατρο του παραλόγου προεκλογικά. Με το ζήτημα της υγείας βγήκαν όλοι ως οι σωτήρες που θέλουν να μας σώσουν και ξαφνικά τώρα θυμήθηκαν αφού έχουν κυβερνήσει. Αφού κάνανε συνενετική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, ότι έχουν πρόγραμμα, έχουν μέτρα τα οποία θα τα εφαρμόσουν για να βελτιωθεί επιτέλους το δημόσιο σύστημα υγείας. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, όλοι τους είναι μέρος του προβλήματος και δεν είναι μέρος της λύσης. Είναι η πολιτική η οποία έχουν εφαρμόσει και μας έχει φέρει ως εδώ, από την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, μέχρι το να χρειάζεται να βάζεις σταθερά το χέρι στην τσέπη, αν θέλεις να βρεις την υγεία σου. Και αυτό είναι και το βασικό κοινό τους στοιχείο. Τι λένε δηλαδή, και είναι η μέρα με τη νύχτα με αυτά που λέει το ΚΚΕ, ότι πρέπει να υπάρχει ιδιωτικός τομέας υγείας. Ιδιωτικός τομέας υγείας μπορεί να υπάρχει μόνο αν υπάρχουν συγγνώμη, κενά στον δημόσιο, μόνο αν δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς θα πας να πληρώσεις. Έτσι, και το δεύτερο είναι μια λειτουργία των δημόσιων δομών με κανονικά, ιδιωτικά, οικονομικά κριτήρια. Και αυτό είναι που θα επιδοτηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πολλά ακούγονται για εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν για να φτιαχτεί το σύστημα υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο πάνω από 300 εκατομμύρια δίνουν για ανακαινήσεις πτερύγων
το νοσοκομείο. Από τα 32 δις, λοιπόν, το παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν υπάρχει και έπρεπε να είχε γίνει χθες, και το οποίο τους υποσχέθηκε το ίδρυμα, ένα από τα ευαγή ιδρύματα των καπιταλιστών και των εφοπλιστών ότι θα το φτιάξει, το κοστολόγησαν 150 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λοιπόν πόσα λίγα είναι αυτά τα χρήματα και πόσα πολλά χρειάζονται. Το πρόγραμμά τους δεν προβλέπει δισεκατομμύρια, ούτε για προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού με βάση και αυτά τα στοιχεία που είπε ο Λεωνίδας, ούτε για την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προβλέπει κέρδη για τους λίγους, ένα ελάχιστο δείχτη για την πλειοψηφία του λαού και όσοι άλλοι έχουν μια οικονομική δυνατότητα, όσοι εργαζόμενοι παίρνουν ένα καλύτερο τέλος πάντων μισθό, να τον τρώνε και εκεί. Απ' την άλλη, εμείς λέμε ότι η υγεία όχι μόνο δεν είναι εμπόρευμα, πρέπει να είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα, πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και αυτό είναι αυτό που είπα και πριν, ημέρα με τη νύχτα, με ό,τι άλλο γίνεται τώρα και ό,τι άλλο ακούγεται και προεκλογικά και όχι μόνο. Το μεταξύ, αυτό που ο Λεωνίδας ότι δύο μέτρια νοσοκομεία να γίνουν καλό, ούτε στα βίντεο games δεν γίνεται. Έτσι, γνώριζε. Και γίνεται. Επίσης, επαναλαμβάνω, άμα θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, επειδή θα αλλάζουν θεματολογίες και θα είναι πολλά, γιατί η συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε θέλουμε να πιάσει πάρα πολλά ζητήματα. Αν έχει κάποιος κάτι να πει, κάποιος να ρωτήσει για το ζήτημα της υγείας, αλλιώς να προχωρήσουμε. Κλείσιμη προσκεκλήτη. Εντάξει, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο δηλαδή, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, μια και αναφέρθηκε για το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά, θα πούμε ότι η κλάδη δική μας τέλος πάντων, εγώ σε ερευνητικό κέντρο δουλεύω. Εντάξει, ευνοούνται λίγο το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εφόσον ασχολείσαι με τεχνολογίες που είναι στην ΕΚΜΗ, που έχουν να κάνουν με πράσινη τεχνολογία, ψηφιακό μετασχηματισμό κτλ., okay. Οι εταιρείες πληροφορικής κτλ. Θα δεχτούν μεγάλο κομμάτι από αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό δημιουργεί μια προσδοκία, για παράδειγμα, σε ό,τι μπορεί να σκέφτεται το άλλο σαν ανάπτυξη, σαν τέτοιο. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό, δηλαδή? Ναι, γιατί αυτή η κλάδη είναι κλάδοι οι οποίοι τρέχουν, θεωρητικά έχουν και τους καλούς μισθούς και τις καλές δουλειές, που λέει και η Νέα Δημοκρατία. Τι γνώμη έχουμε έτσι για το Ταμείο Ανάκαμψης, σχετικά ιδιαίτερα σε τέτοιους τομείς της οικονομίας? Ναι. Πριν πούμε ιδιαίτερα για τα ζητήματα της έρευνας, υπάρχουν τρία ζητήματα που θα πρέπει να εξετάζουμε, όχι μόνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για κάθε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως λέει. Τρία είναι τα ζητήματα. Το πρώτο είναι ποιος πληρώνει. Ποιος πληρώνει. Το δεύτερο είναι πού κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Και το τρίτο είναι ποια είναι τα προαπαιτούμενα και οι απαιτήσεις για να δοθούν. Αν τα εξετάσουμε αναλυτικά, θα βρούμε την άκρη και στο ζήτημα που αφορά την έρευνα. Πρώτον, πληρώνουμε εμείς, άμεσα και έμεσα, όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί αυτά τα λεφτά προέρχονται από δάνειο, το οποίο έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το δώσει στις χώρες, μέχρι το 2058-2060. Ένα κομμάτι δηλαδή είναι αυτό, και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, πώς θα το αποπληρώνουμε. Το δεύτερο ζήτημα, το που κατευθύνονται, είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές και δεν ξεφεύγει αυτό. Είναι μύθος αυτά που λέγω, ότι άμα ήταν κάποιο άλλο κόμμα και δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, θα το έκανε ανάποδα και θα έδινε τέλος πάντων τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για αυτό που λέμε μια σοβαρή, ας πούμε, κοινωνική πολιτική ή για προσλήψεις στο δημόσιο και ούτω καθεξής. Κατευθύνεται κυρίως στους κλάδους αιχμής που έχουν επιλεγεί ως αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν κερδοφορία το επόμενο διάστημα και συνοδεύεται από προαπαιτούμενα, όπως αυτά που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, από τα τέλη ταφής των απορριμμάτων που θα περάσουν στους λογαριασμούς μας μέσω της ανταποδοτικότητας των Δήμων, από τον νόμο Χατζηδάκη που κωδικοποίησε την εργατική νομοθεσία και την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από το τελευταίο νομοσχέδιο για τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και υδάτων, που είναι το επόμενο βήμα στην εμπορευματοποίηση του νερού, και όλα αυτά και πολλά ακόμα πακέτο με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις απαιτήσεις της Κομισιόν, που το είδαμε ανάμεσα στις δύο επιλογές. Και εκεί τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα. Πάγωμα τριετριών, φορολογιστία, διεύρυνση φορολογικής βάσης, το λένε, και απευθύνεται κυρίως στους αυτοαπασχολούμενους, κλιμάκωση πληστηριασμών, ματωμένα πλεονάσματα.
Αυτά είναι τα, τέλος πάντων, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πράγματα για τα οποία δεν μιλάει κανείς. Προφανώς, στους κλάδους οι οποίοι επιλέγονται να χρηματοδοτηθούν από τα δικά μας χρήματα, θα υπάρξει και άνοδος της απασχόλησης και υπάρχει δυνατότητα να δώσουν και ένα κάπως μεγαλύτερο μισθό. Όμως και εδώ μπαίνουν δύο ερωτήματα. Πρώτο, αλλάζει η θέση των εργαζόμενων σε αυτούς τους κλάδους ριζικά και ουσιαστικά, γιατί ήδη πέφτει χρήμα. Αν δούμε τη χρονιά που πέρασε, με την 300% άνοδο της κερδοφορίας των 150 εισηγμένων, κομμάτι των οποίων ήταν και εταιρείες του κλάδου πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, θα δούμε ότι η κατάσταση των εργαζόμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις και στον κλάδο δεν βελτιώθηκε αντίστοιχα, ίσα ίσα που είχαμε μείωση του πραγματικού εισόδηματος. Στην έρευνα το χρήμα δεν θα πάει μαζί με πρόνοια να είναι όλοι οι εργαζόμενοι με μόνιμες σταθερές σχέσεις απασχόλησης, με λιγότερες ώρες εργασίας, χωρίς την εντατικοποίηση των project και όλα τα υπόλοιπα. Άρα την κατάσταση για τους εργαζόμενους έτσι δεν την αλλάζει. Και δεύτερο, δεν αλλάζει και ένα κύριο ζήτημα, το οποίο είναι έρευνα για ποιον. Γιατί μπορεί να γίνεται μια χρήσιμη έρευνα πάνω σε αντικείμενα αιχμής στα ερευνητικά Ινστιτούτα γενικώς, αλλά και πιο ειδικά, για παράδειγμα, στο ΕΚΕΤΑ, αλλά αυτό δεν πάει να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς και να μένουν απ' έξω άλλα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα σοβαρής κοινωνικής αναγκαιότητας και προτεραιότητας κατά βάση, και επίσης πολλά από αυτά τα επιτεύγματα τα οποία βγάζουν οι εργαζόμενοι με το μυαλό τους, με τη δουλειά τους, μένουν αναξιοποιητά αν δεν έρθει επενδυτής να επενδύσει. Πώς θα το κάναμε εμείς? Θα είχαμε μόνιμη σταθερή χρηματοδότηση, προσανατολισμός στις ανάγκες της κοινωνίας, εργαζόμενοι με πραγματικά σύγχρονα δικαιώματα, έτσι ώστε από όλη αυτή τη δουλειά να εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον και να βοηθάμε να ανεβαίνει το επίπεδο ζωής όλης της κοινωνίας. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός και της επιστήμης και της έρευνας κατά τη γνώμη μας. Έχει και ένα ακόμα. Πολύ δευτερόλεπτα η έρευνα. Ας πούμε, οι περιοδίες στα νοσοκομεία τι δείχνουν? Ότι για να δείτε δηλαδή για την έξυπνο το σύστημα, δηλαδή σου λέει απορροφώ κονδύλια, είτε ένα μείον ανάκαμψη του προϋπολογισμού, παίρνω καινούργια μηχανήματα και λένε οι γιατροί, εδώ δεν έχουμε γιατρούς να τα δουλέψουν, δεν έχουν τεχνικούς να τα δουλέψουν, για να δούμε δηλαδή πώς πάει δηλαδή, η κατεύθυνση της εφαρμογής του εξορθολογισμού που προβλέπει τα ΣΔΙΤ, να έρθουν οι ιδιώτες απ' έξω, δηλαδή μέσα στα νοσοκομεία με έτοιμα μηχανήματα και να τα σκάσει τα επαγγελματινά χειρουργία και εξεταστήρια. Εγώ θέλω να ρωτήσω σήμερα, τώρα, σε αυτές τις εκλογές του Ιουνίου, και να το συμπεριλάβεις αν μπορείς την απάντησή σου, με τι κριτήριο και για ποιο λόγο να πάει να ψηφίσει κάποιος κομμουνιστικό κόμμα? Επειδή αυτά που είπε ο Σωτήρης είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το πρόγραμμα διακυβέρνησης και αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει γρήγορα στο λαό μας για να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε, να οδηγηθούμε προς τα εκεί. Είναι ακριβώς ο λόγος γιατί θέλουμε να φτάσουμε εκεί, γιατί η ύπαρξη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να φτάσουμε εκεί και να εφαρμοστεί αυτό. Γι' αυτό και να λύνουμε και τα υπόλοιπα τα φιλολογικά, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνήσεις. Γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε. Γιατί άμα συμμετάσχουμε σε τέτοιες κυβερνήσεις, το έχει δείξει η ιστορία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ακόμα και 30% κομμουνιστικά κόμματα που τα έστειλε ο λαός του πάντα και πολύ καλά έκανε, γιατί προσπαθούσαν να φτιασιδώσουν τον καπιταλισμό. Δεν ξέρω τώρα, μια προσέγγιση μπορεί να είναι και άστοχη, αναλαμβάνω την ευθύνη. Σε σχέση με αυτό το κυβερνάω, δεν κυβερνάω, το Κομμουνιστικό Κόμμα γι' αυτό λέει θα κυβερνήσει όταν το πάρει η απόφαση ο λαός μας και κυβερνάει μαζί με το λαό. Γιατί κυβέρνηση τι σημαίνει? Συνδύναμη, συσχετισμούς, να επιβάλλεις το δίκαιο στα συμφέροντά σου. Αυτό που θες εσύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις κυβερνήσεις που επιβάλλουν το δίκαιο της αστικής τάξης. Άρα μέχρι τώρα κυβερνάει μαζί με το λαό, όπου υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αντιβάζει τους όρους, κυβερνάει μαζί με το λαό εκεί που παίρνει απόφαση να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, έτσι, κυβερνάει μαζί με το λαό σε αυτό το επίπεδο που το έχει πάρει απόφαση ο λαός μας, μέχρι να φτάσει στο επίπεδο να θέλει να κυβερνήσει συνολικά σε όλο τον πλούτο που παράγει. Μέχρι τώρα κυβερνάει μέχρι εκεί που πήρε απόφαση να αποσπάει σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχει
αναπτύξει. Και τι είπες, γιατί κουκουέ, το σπρώτο, τι λόγα, τι λέγαμε. Δεν ξέρω. Τι λέτε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Πες λίγο, ρε εσύ. Να τα πω έτσι στην αρχή. Πες το, εσύ. Εσείς ανακαλείτε. Παρακαλώ. Να ανακαλέσουμε την πρώτη. Λοιπόν, μία ακόμα και δεν για να αφήσω κλείσει εσύ. Συμφέρεις έτσι θες. Λοιπόν, εδώ αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής. ΣΥΡΙΖΑ μας πούμε Νέα Δημοκρατία. Είναι κόμματα που χρειάζεται το κεφάλι. Άμα είχε ένα κόμμα, θα είχε πρόβλημα. Πόλους. Και σύμφωνα αυτό πάντα δράζεται στις οικονομικές συνθήκες που χρειάζεται το κεφάλι, να αναπτύσσει τη σοσιαλδημοκρατία ή φιλελεύθερους και φυσικά όλα τα άλλα τα τζιράκια, τα εξατέρια που μαζεύουν το ψήφο και την επιστρέφουν πίσω. Τι έχουν κάνει? Ουσιαστικά έχουν το νομοθετικό πλαίσιο που τέλος πάντων με πρωτοβουλία, πρωτοπόρο όλες τις δυνάμεις του ΚΚΕ ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ή έχουν δημιουργηθεί οι δυνατότητες αντεπίθεσης σε αυτό που είπαμε σε έναν βαθμό. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, να μην είσαι τίποτα άλλο. Όταν μιλάμε για μεσαίωνα, πολλές φορές το βάζουμε σε εισαγωγικά και θεωρεί ο άλλος του μεσαίωνα. Εδώ έχουμε τάμπλετ και δεν συμμαζεύεται και κάνουμε ταξίδια με τη Ryanair φθηνά μέχρι. Το θέμα είναι ότι πλέον μπαίνουμε στη φάση που αν το αποδεχτεί ο άνθρωπος, το νομοθετικό πλαίσιο έχει κλείσει. Να είσαι ομιλούν εργαλείο. Να μην είσαι τίποτα άλλο από παραγωγός κέρδους όταν δουλεύεις και όταν δεν δουλεύεις να πληρώνουν οι γονείς σου τέλος πάντων την παιδεία περισσότερα από όσα να βγάλεις όταν φτάσεις στη δουλειά. Στη δουλειά, τέρμα κοινωνική, προσωπική, ατομική ζωή, όλα αυτά συγκεντρώνονται για να είσαι παραγωγικός 24 ώρες το 24ωρο με ένα εισόδημα το οποίο ουσιαστικά το μόνο που θα κάνεις, άσχετα είναι καλός ή όχι ο μισθός, θα είναι να διαλέγεις ποιον λογαριασμό να πληρώσεις. Και αυτή η καλύτερη μισθή που λέμε ήταν ένα ζήτημα που έπρεπε να το πιάσουμε. Γιατί τώρα διαμορφώνεται έτσι άλλο στον καπιταλισμό, το μέσο ποσοστό κέρδους τους εξαφανίζει όταν έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να κατοχυρωθούν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αλλά είναι και τι είναι, και ο κουβάς, αυτό που έχει πάνω από τον 100% μισθό πλέον, θα είναι ο κουβάς για αυτή τη φορολογία που έρχεται. Από αυτούς θα τα πάρουν, δεν τα πάρουν από αυτούς που έχουν 300-300 ευρώ. Και βέβαια να φτάσει στη σύνταξη. Ναι, και βέβαια να φτάσει στη σύνταξη με 345 ευρώ. Συν ό,τι δώσει το χρηματιστήριο, που το χρηματιστήριο η Αλέκτρα, όπως τη λέγανε αυτήν στην Νορβηγία, κατέρευσε προχθές, γιατί είχε επενδύσει σε δύο τράπεζες της Αμερικής και πάει υπουργική ασφάλιση. Αυτή είναι η ζωή. Πώς θα αντέξουν οι λαοί? Ξεσηκώνονται οι λαοί προφανώς παντού, πανεθνικές απεργίες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Το ξέρουμε τώρα, ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον πλήρωντας, ότι απλώς πώς θα πάει ο καθένας να μπει πόσο ζεστά και γεμάτα στη μάχη, γιατί δεν πρόκειται η λαοί αυτό. Το κατάφεραν οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια που τον εργοδότη και το κράτος του είχαν για Θεό. Όχι τώρα οι άλλοι που κρατάνε το AI, που κρατάνε τα πάντα, τη γνώση, την παραγωγή, θα ανεχθούν μια ζωή με τέτοιους όρους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι και με αυτή την έννοια. Μας έφτιαξε τη μέρα, λένε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει. Έχει κόρο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, να πει κάτι. Ισχύει. Φαντάζομαι δεν το λες για ερώτηση. Σίγουρο. Γεγονός. Θέλετε κάποιος να προσθέσετε κάτι, αλλιώς δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω τώρα το ρεζουμέ. Το ρεζουμέ όλης της ιστορίας. Κλείσιμο θα κάνει ο τρόπος. Γιατί κουκουέ. Γιατί κουκουέ, ρε σωτήρι. Άνοιγμα συζήτηση, να τον κάνω κλείσιμο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι με αυτή την ψήφο καταδικάζει πολιτικά όλα τα εγκλήματα που γίνονται στο προηγούμενο διάστημα. Αυτή είναι η πραγματική ψήφος καταδίκης και της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας και των εγκλημάτων που έγιναν και στα ΤΕΦΗ και στην Πύλο και στους χώρους δουλειάς και με τις ελλείψεις του ΕΚΑΠ και ούτω καθεξής. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυνατό που σημαίνει περισσότερη καλύτερη άμυνα απέναντι στα μέτρα τα οποία είναι να έρθουν και αν υλοποιηθούν αυτές οι προβλέψεις και επεκταθεί η ύφεση από τη Γερμανία και στη δικιά μας τη χώρα ότι μπαίνουμε σε νέο γύρο κρίσης, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος θα χρειαστεί να την πληρώσει. Τρίτο ζήτημα. Κουκουέ δυνατό για να βγούμε στην αντεπίθεση, για να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις και αυτά που είπε ο Λεωνίδας και αυτά που συζητούσαμε πριν, που αφορούν το σύνολο της ζωής μας, το εισόδημά μας στη δουλειά μας και όλα τα ζητήματα άλλα τα οποία μας προβληματίζουν και μας αφορούν. Και δυνατό κουκουέ πάνω απ' όλα για να ανοίξει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ο δρόμος της ανατροπής
να ανοίξει ένας άλλος ελπιδοφόρος δρόμος για τις μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα μας, που έχει ανάγκη ο λαός μας, για να ζήσουμε πραγματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία το 2023. Τέλεια. Βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φαντάζομαι φτάσαμε στο τέλος. Ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε γιατί κουκουέ πλέον. Έχω είχαμε μια απορία τώρα. Είμαστε σίγουροι ότι δημιουργήσαμε περισσότερες. Ναι, σίγουρα. Κάτι, ναι, τέλος πάντων. Ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Σφυροδρέπανο στην κάλπη. Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη μέχρι την Κυριακή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Σωτήρης Αβραμόπουλος, Λεωνίδας Σωτήρης.